πρόγραμμα της Eurovision, γιατί από εδώ θα ακούσατε για πρώτη φορά ένα κομμάτι από το τραγούδι της Κύπρου. Το τραγούδι λοιπόν που διάλεξε η Κυπριακή Αποστολή για να εκπροσωπήσει τη χώρα στο φετινό φεστιβάλ τραγουδιού της Eurovision. Πάμε να το ακούσουμε. Το Liar λοιπόν με τη Σίλια Καψής. Λοιπόν, Λάιρ, ψεύτης. Ψεύτης. Θα το ακούσουμε ολόκληρο στις 29 Φεβρουαρίου. Βλέπουμε και ένα κοπέλα από το βίντεο κλιπ. Όλη τη διάθεση είδαμε. Δεν ακούσαμε τίποτα. Μια εισαγωγούλα. Ναι, ένα τυζεράκι. Ένα μικρό απόσπασμα. Απαγορεύεται λοιπόν, παραπάνω. Απαγορεύεται λοιπόν, γιατί θα ακουστεί πρώτη φορά βεβαίως από το ρίξ στις 29 Φεβρουαρίου. Τώρα εδώ, εγώ θα σας πω μερικά στοιχεία του ρεπορτάζ. Καταρχήν, το κομμάτι που βλέπετε είναι και από το βίντεο κλιπ, το οποίο γυρίστηκε στην Κύπρο. Ήμουνα και εγώ εκεί, αν θυμόσαστε. Κάνε λίγο Britney. Και... Έχει δίκιο η Χρυσλά. Όχι λίγο. Μόνο το πρόσωπο απόσπασμα. Βρείτε στα καλά τη. Και τώρα μια χαρά είναι. Στα νιάτα. Βλέπετε και ένα απόσπασμα από το χορευτικό, γιατί θα είναι περίπου αυτό που βλέπετε και τα ρούχα θα παρομοιάζουν σε αυτό, εννοώντας ότι θα φοράει ένα παντελόνι και ένα τόπο από πάνω, γιατί θέλει να χορέψει. Μπορώ να σας πω, ελπίζω να μου το επιτρέπει το αγαπημένο Ρικ, ότι έχει και μια μεγάλη γέφυρα το τραγούδι μέσα, όπου η Σίλια χορεύει καταπληκτικά. Το καταλάβαμε. Γιατί η κοπέλα αυτή από 4 ετών χορεύει και τραγουδά. Έχει κάνει και σπουδές ανάλογες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Τώρα που είναι ίδρυγα. Το Liar, το κομμάτι που ακούσατε, είναι αυτό το οποίο είχε τραγουδήσει πέρυσι η Μελίσσα Μαντζούκης και το οποίο απορρίφθηκε από την ΕΡΤ και ξεκίνησε όλη εκείνη η ιστορία με την αγωγή που έχει καταθέσει η Μελίσσα. Ναι. Και λέει ότι μα για ποιο λόγο δεν με βγάλατε, πώς έγινε η ψηφοφορία του κοινού, πώς έγινε η ψηφοφορία της Κριτικής Επιτροπής και τελικά στείλαμε τον Βίκτορ Βερνίκο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, εγώ θα το πω πολύ απλά, αυτό βάλετε τίτλο, το τραγούδι αυτό απορρίφθηκε από την ΕΡΤ. Το λέω γιατί δεν ξέρω. Από τα λίγα δευτερόλεπτα αυτό είναι το τραγούδι. Γιατί δεν βάζουμε να ακούσουμε το ελληνικό, δεν απαγορεύεται, αφού είναι το ίδιο. Γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει και δεν το έχουμε. Το έχω στο κινητό μου, δεν μπορώ, είναι παράνομο να το παίξουμε. Ωραία κοπέλα είναι πάντως. Είναι πάρα πολύ ωραία και πραγματικά επειδή τη γνώρισα, γνώρισα και τη μαμά τη, που τη έχουμε κάνει και συνέντευξη και θα τη δούμε σε λίγες μέρες, είναι ένα κορίτσι το οποίο ζει γι' αυτό.